Καλησπέρα σε όλους, είστε καλά! Δεν άκουσα κάτι, είστε πράγματι καλά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε να μας δείτε, να μαγνητοσκοπήσουμε την παράσταση στα πλάγια. Πώς την έχετε δει την παράσταση, θα κάνετε ένα ναι! Σας άρεσε τόσο πολύ! Έχω τις αμφιβολίες μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο θέατρο της Ρεματιάς να δείτε stand-up, να σας τσιμπήσουν τα κουνούπια, να δείτε παπαγάλους και διάφορα τέτοια. Θα σας πω μερικά διαδικαστικά. Πώς έχετε ξαναδεί stand-up, να κάνετε ένα ναι! Ωραία, ποιος δεν έχει ξαναδεί ποτέ stand-up comedy να κάνει ένα. Όχι, ρε γαμώτο, δεν έχω καταφέρει ούτε μια φορά να δω αυτό που λένε stand-up comedy. Και να το πει όλο. Μ' αρέσει που το είπε όλο αυτός. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, το stand-up είναι ένα απλό θεατρικό είδος. Ένας άνθρωπος πάνω στη σκηνή ερμηνεύει ένα θεατρικό μονόλογο. Όπου σας αρέσει, γελάτε. Όπου δεν σας αρέσει, μη γελάτε. Αν και θα το εκτιμούσαμε να γελάγατε και εκεί. Να, αυτό αλλά λίγο πιο οργανωμένα. Πολύ ωραία. Επίσης, να ξεκαθαρίσω κάτι πολύ βασικό. Αν είναι. Μη φοβάστε. Πολλοί κόσμος ακούει stand-up comedy και φοβάται ότι πιάνουμε κάποιον εδώ από την πρώτη σειρά. Και αρχίζουμε τα πόση έτσι είναι σαβούρι. Α, τέτοια θέλετε, Εσύ μην αγχώνεσαι, σε κάθε παράσταση όποιος κάθεται εκεί λέω το ίδιο πράγμα, λέω πως έτσι είναι σαβούρι. Σήμερα είμαι τυχερός, πέτυχα σαβούρι, αλλά... Λοιπόν, θα κάνουμε από ένα σετ, εγώ θα είμαστε δύο κομικοί, θα είμαι εγώ, ονομάζομαι Βίρονα, θα είναι και ο Μιχάλης ο Μαθιουδάκης, ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Μιχάλη που είναι πίσω. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μετρήσουμε τις πληγές μας και τα κουνούπια μας και μετά θα κάνουμε ένα δεύτερο μέρος και μετά θα πάμε σπίτια μας, η μισή σε μένα, η άλλη μισή στο Μιχάλη, θα περάσουμε ζάχαρη. Λοιπόν, αρχικά έτσι για να γνωριστούμε, ονομάζομαι Βίρονας, είμαι από την Αθήνα. Έχουμε Αθηναίους να κάνουν ένα ναι. Έχουμε ανθρώπους από την επαρχία να κάνουν και αυτοί ένα ναι. Το νιώσαμε το μίσος. Είμαι από την Αθήνα, είμαι χαρούμενος που είμαι από την Αθήνα. Δεν είμαι περήφανος που είμαι από την Αθήνα. Ξέρεις ποιοι είναι πάρα πολύ περήφανοι για τον τόπο καταγωγής τους? Οι κριτικοί. Έχουμε κριτικούς να κάνετε όι. Μαλάκες το γαμάτε, ρε. Οι κριτικοί είναι τόσο περήφανοι που είναι από την Κρήτη. Είστε τόσο περήφανοι που είστε οι μόνοι άνθρωποι που βάζετε αυτοκόλλητο την Κρήτη στο παρμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ό,τι τι, για να μην το ξεχάσετε. Γιατί, δηλαδή, βασικά για να το βλέπει από πίσω να ξέρει. Εν τω μεταξύ, δεν θα δει άνθρωπο από άλλη περιοχή στην Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Δεν θα ρωτήσει από τη Βέρεια και θα κόψει τον ομοϊμαθία. Δεν παίζει να είναι από τον Πύργο. Καλά, μέσα από τον Πύργο δεν το φωνάζει κιόλα. Αλλά εν τω μεταξύ οι κριτικοί κολλάνε την Κρήτη, λες και είναι σήμα γιατρού. Τι θα γίνει δηλαδή, τροχαίο στην εθνική και κάποιο θα πει γρήγορα χρειαζόμαστε ένα κριτικό. Σταματήστε κάποιον, θέλουμε ρακί, ντομάτες και όπλα, δηλαδή. Μ' αρέσει η Αθήνα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας γιατί έχει αυτά τα πολύ ωραία μικρά γραφικά στενά που το πρωί βλέπεις μόνο πρεζάκια και συμβολιογράφους. Μπορεί να δεις ένα πρεζάκι να βοηθάει ένα συμβολιογράφο. Να του κουβαλάει την τσάντα, του λέει καλή δουλειά να έχουμε. Και ας φύγει μετά το λάστιχο. Το λάστιχο καθυστερήσαμε λίγο εδώ, Αλλά ξέρεις, μ' αρέσει, έχω μεγαλώσει, είμαι 34 πλέον, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα και θυμάμαι και το παλιό το τρόλεϊ, το αργό, το μουσταρδί, το θυμάστε το παλιό το τρόλεϊ? Το έχω προλάβει αυτό το τρόλεϊ και κυριολεκτικά, περπάτησα λίγο πιο γρήγορα και το πρόλαβα. Και το παλιό τρόλεϊ δεν ήταν μόνο όχημα για μετακίνηση, ήταν και λίγο θέαμα δημόσιο, άμα βγαίνανε οι κεραίες. Κατέβαινε ο οδηγός με τη φανέλα και έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα με 80.000 βολτ. Μαζευότανε κόσμος, βγαίναν τα περίπτερα, τρώγανε σποράκια. Λέγανε στα παιδιά, κοίτα τώρα που θα γίνει φλιτέζα ο τύπος, Αμά υπαρξίαν τέτοια ώρα. Και μου αρέσει η Αθήνα, δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο αρέσει σε αυτά τα κολόπεδα που γράφουν σε blog και σε free press, δεν ξέρω αν στενοούμαστε. Αν διαβάσεις δύο free press την ίδια εβδομάδα, νομίζεις ότι όλη η Αθήνα μυρίζει για σεμί και νεράτζι. Πού σκατάζουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί βγαίνουν για βόλτα και αγκαλιάζουν τις λεύκες στο Θυσίο. Τα δέσποτα όλα με το μικρό του, ο Παντελής, ο Γιάννης, ο Ανέστης. Αλλά ξέρεις, όντας από την Αθήνα, σαν άνθρωπος, δεν είμαι καλός με τα παστορέματα. Δεν πιάνουν τα χέρια μου. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα, τα εργαλεία, τα εξαρτήματα, πάρα πολλά. Δεν ξέρω καν πώς λέει. Ξέρω το ούπα. Το ξέρουμε το ούπα? Μεγάλη απορία από όπου σκατά βγήκε το όνομα. Εγώ θεωρώ ότι το φτιάξαν κατά λάθος, εκπλαγήκανε με τον εαυτό του και κάνανε ούπα. Ξέρω αυτό που ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στο ντους, λέγεται μπαταρία, η άκρη του ντους, λέγεται τηλέφωνο. Αν χαλάσει μπαταρία, δεν έχει τηλέφωνο, αυτό είναι παντού το ίδιο. Αλλά να κάνω άλλα, που δεν ξέρω πώς λέγονται, και οπότε το χρειάζομαι. Πρέπει να το περιγράψω σε κάποιον υπάλληλο. Και έχω δύο προβλήματα. Οι υπάλληλοι που δουλεύουν στα χρωματοπολία είναι συνήθως 60 φορές πιο αρσενικοί από μένα. Δεν ήθελα, κύριε αδερφέ.
Και το δεύτερο είναι ότι δεν περιγράφω καλά. Δηλαδή μπαίνω μέσα και λέω: έχει βουλώσει το λούκι τη μπανιέρα. Θέλω αυτό το μητερό το σπιράλ που μπαίνει σιγά σιγά και το ξεβουλώνει. Αυτό με μία λέξη με ξεφτιλίζει, μου κάνει ντίζαθε. Δεν ξέρω, ρε μεγάλε, γι' αυτό ρωτάω. Και έχει και ένα ύφο αυτό, τι άντρα είναι αυτό που μου φέρατε που δεν ξέρει την ντίζα. Δεν μπαίνει να γίνουμε φίλοι με ένα τέτοιο τύπο. Να πάμε για φαΐ, να πει αυτό μπριζόλα, να αρχίσω εγώ τι περιγραφέ. Πω θέλω ψωμάκι από πάνω και ψωμάκι από κάτω και κρέα στη μέση και να πει μπέργκερ θέλει νερά εδώ. Πε το, μια λέξη είναι. Είναι ένα άλλο αντικείμενο, ηλεκτρολογικό, είναι ένα ανταπτοράκι, έχει δύο θηλυκές υποδοχές, λέγεται μούφα, βάζεις ένα καλώδιο και το προεκτείνεις από την άλλη. Έχω φάει 15 λεπτά σε μαγαζιά να το περιγράφω για να μου λέει μούφα και του λέω όχι, το θέλω. Είναι ένα άλλο που είναι για τα στερεοφωνικά, ο ηχολήψης το ξέρει, το οποίο λέγεται μπανάνα. Ρε, δεν έχω αισθανθεί πιο άσχημα στη ζωή μου. Το περιγράφω 3 λεπτά και μου κάνει αυτός, ρε εσύ, μπανάνα θες. Και είμαι εγώ, τι φάση θες να με ταπεινώσεις. Θες να με ακούσεις να το λέω. Ωραία, ναι, θέλω μπανάνα, χαρικές. Είμαι ένα σπίθηκα, φέρει μπανάνα. Αλλά βρήκα το κόλπο την περασμένη εβδομάδα. Χρειαζόμουν κάτι για το φωτιστικό. Είμαι έτοιμος να τσακωθώ. Μπαίνω μέσα. Του λέω: έχω μόνο τα καλωδιάκια στο ταβάνι. Δεν έχω το πλαστικό με τα δύο τα βιδάκια που κουμπώνει το φωτιστικό. Και μετά αυτός, κλέμα θες. Και του λέω: όχι, ρε αρχιδί. Μάλλον εσύ είσαι άσχετος. Άμα ήθελα κλέμα, θα σου έλεγα κλέμα. Για μαλάκα με έχεις. Και φεύγω εκνευρισμένος από το μαγαζί. Και πάω στο απέναντι μαγαζί. Και με φούλα αυτοπεποίθηση μένω και λέω: για χαρά θέλω μια κλέμα. Και μου κάνει αυτός τι είδους, του λέω γιατί με γάμας κι εσύ. Μια και λέμε για παράξενα αντικείμενα, ένα χειροκρότημα πώς έχετε εκτυπωτή, παρακαλώ, πώς έχουν εκτυπωτές. Από αυτούς πώς έχετε εκτυπωτή που δουλεύει, όταν θέλετε. Δεν υπάρχει πιο αντιπαθητικό μηχάνημα από τον εκτυπωτή. Έχω αποχυμωτεί τον κληρονόμησα από τη γιαγιά μου στις δεκαετίες του 60. Του λέω στύψε τα κάνει πουτάνα, κάνει ψήνη και μου βγαίνει ζουμί. Είχα εκτυπωτή 5 μέρες, του λέω τύπος και ήταν σε φάση. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Δεν έχω τα κέφια, μάσε με να κουνήσω τα μελάνια μου λίγη ώρα. Πάραξα, όχι τώρα, άλλη μία θέλω. Γι' αυτό και οι εκτυπωτές έχουν μέσα τους τη λέξη ποτές. Εν τω μεταξύ διαφημίζονται οι εκτυπωτές ανάλογα με το πόσες σελίδες το λιπτό τυπώνουνε. Ποιος χαίστηκε. Ποιος από εδώ μέσα έχει τεστάρει τελική εκτυπωτή, να μου το πει. Τελική αυτοκινήτου θα την τσεκάρεις μια μέρα. Θα βγεις στην Αττική, θα βγεις στην Εθνική, θα το σπάσεις 2.50, το ξέρεις μετά. Ποιος από εδώ μέσα θα κατεβάσει το πόλεμος και η ειρήνη σε PDF. Θα βάλει τον κολλητό του πάνω από το PC. Και θα σκάσει με χρονόμετρο γυμναστή πάνω από το μηχάνημα. Έτοιμος, πάτε ακτύπωση να δούμε. Και στα μισά να φωνάζει, δώσε γκάζι, 30 έγραφε. Οι μόνοι άνθρωποι στη ζωή μου που έχω δει να τεστάρουν τελική εκτυπωτών είναι μηχανολόγοι δεύτερο έτος στο Πολυτεχνείο. Οι οποίοι μαζεύανε παλιούς εκτυπωτές, τους πειράζανε και μετά κάνανε κόντρες. Και μιλάγανε σαν κάγκουρες που κάνουν κόντρες. Το βλέπεις αυτό, έψονται 94 τα αγόρασα μαμά. Τώρα φοράει τσέχικη ακίδα, ολλανδικά μελάνια παραγγελία δικιά μου. Θα μου έρθει ο γκασμάς με το λέζε του 57, θα πάρει τα αρχίδια μου. Θα τυπώνει επίλογο, θα είναι στον πρόλογο στον πόλεμο και η ειρήνη. Εν τω μεταξύ, ο εκτυπωτής είναι και το μόνο μηχάνημα ενώ, που το πετάς ενώ ψηλοδουλεύει ακόμα. Βασικά χωρίζεις τον εκτυπωτή σου, αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Περνάς όλα τα στάδια του χωρισμού, αρχικά δεν μιλάει κανείς. Βάζεις USB, βγάζεις USB, α, εδώ είσαι, δεν σε είδα, sorry. Μετά μιλάς μόνο με μηνύματα που έχει αυτή τη φούσκα κάτω δεξιά που την πατάς και σου λέει: έχω 5 έγγραφα εδώ, να κρατήσω να τα πετάξω. Γιατί να στα τυπώσω δεν παίζει, μα λέγα. Και άμα του πεις σβήστα, σε ειρωνεύεται το μαλέξι. Τρέχω, κάνει διαγραφή. 25 λεπτά. Μια και λέμε για παράξενα αντικείμενα, είδα μια πάρα πολύ παράξενη διαφήμιση για πάρα πολύ παράξενο αντικείμενο. Είδα διαφήμιση για ανιχνευτή μετάλλων. Δεν ήταν αυτή του αεροδρομίου, ήταν η άλλη η φορητή. Αλλά να πω και κάτι, επειδή ταξιδεύουμε πολύ συχνά με τον Μιχάλη για παραστάσεις, έχω βαρεθεί να περνάω από τον ανιχνευτή στο αεροδρόμιο με τον ίδιο τρόπο. Γιατί περνάω, δεν του αρέσει, με χουφτώνουν, με βάζουν να ξαναπεράσω. Το χούφτωμα αυτό καθ' αυτό δεν με πειράζει, κέρναμε ένα ποτό, πρώτα άνθρωπος είμαι. Δοκίμασα για να διασκεδάσω να περάσω με άλμα, δηλαδή στήθηκα και λέω περνάω. Ναι, τώρα ναι, και έκανα αυτό. Με περάσα για καθυστερημένο. Κοιτάξαν τον Μιχάλη, ο μαλάκας είπε ναι, το παιδί έχει πρόβλημα. Αυτό που έχει πολύ πλάκα για να περάσεις ανιχνευτή μετάλλων και δεν σε βάζουν να ξαναπεράσεις, είναι το βήμα που περνάς να το κάνεις ένα κλικ μεγαλύτερο. Δηλαδή πεις περνάω, ναι, τώρα ναι, και έκανε αυτό. Μαλάκα πελαγώνουνε. Θέλει να σε βάλει να ξαναπεράσεις. Δεν ξέρει το λόγο. Μπορεί να πει: είχα πάει για μπάλα, εγώ το μηνύσκομαι. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα.
Επίσης, στα αεροδρόμια έχω βαρεθεί αυτή την ιεροτελεστία, αυτή τη χορογραφία που κάνεις για να περάσεις λάπτοπ από αεροδρόμιο. Το βγάζεις από την τσάντα που το έχεις πακετάρει με 4 φούτερ. Δεν θα φορέσεις κανένα, τα έχεις απλά για το λάπτοπ. Το βάζεις σε ένα καλαθάκι, περνάει από ένα μηχάνημα. Μετά σε ρωτάνε, είναι δικό σας. Εσύ σε φάση, καλά, μαλάκα, σε τώρα το βαλά. Μετά σου λένε, ανοίξτε το, το ανοίγεις και σου λένε, καλό ταξίδι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ανοίγουν τα λάπτοπ γιατί πιστεύουν ότι μπορεί κάποια από αυτά να είναι βόμβα. Ποτέ κανένα δεν είναι βόμβα. Και δεν συνειδητοποιούν ότι ψάχνουν για βόμβα γιατί όλο αυτό γίνεται μηχανικά. Είναι δικό σας, το ανοίγετε, καλό ταξίδι, πολύ ωραία. Αν θες να τους κάνεις λίγο να συνειδητοποιήσουν ότι ψάχνουν για βόμβα, καθυστέρησε να ανοίξει το λάπτοπ μισό δευτερόλεπτο. Να καχέζονται πάνω τους. Είναι δικό σας? Ναι. Το ανοίγετε? Βεβαίως. Και μείνε έτσι. Και κοίτα τους στα μάτια. Και ρώτα. Τώρα! Βασικά ακόμα καλύτερο. Έχει κλειστά τα δικά σου. Δικό σας? Ναι. Το ανοίγετε και μείνε. Βασικά πέτα τον τυχή στα αυτιά σου και πήγαν την άλλη. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά είδα διαφήμιση για ανιχνευτή μετάλλων. Ο ανιχνευτής λέγεται και λεγόταν Garrett Ace 400 I, Nell, Tornado, Ultra. Δεν κάνω πλάκα. Το όνομα της εταιρείας είναι μόνο το Garrett. Όλο το υπόλοιπο αποφασίστηκε σε κάποιο meeting. Ace 400 I, Nell, Tornado, Ultra. Λοιπόν, ήταν μια φύσα η διαφήμιση. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε ένα πολύ ωραίο ροζ γραφιστικό αστέρι και μία από τις πιο ωραίες προτάσεις που έχω διαβάσει ποτέ στα ελληνικά. Έλεγε: ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για έβρεση κερμάτων στην παραλία ή για θησαυρούς. Ή θα βρω 3 ευρώ και μπορώ να αγοράσω τυρόπιτα μίλκο. Παναχέσω σαν άνθρωπος. Ή πειρατικό σεντούκι στην ματιά. Αυτά τα δύο είναι. Εντάξει, νομίζω συμφωνούμε ότι η λέξη θησαυρή δεν είναι για διαφήμιση, είναι για παραμύθι. Σαν να πας στη Λαϊκή και να λέει τα μήλα είναι κατάλληλα για μιλόπιτα ή για δηλητηριασμό χιονάτης. Λιχνάρι κατάλληλα για φωτισμό ή για τρεις ευχές. Παπούτσια για μπάλα, για μπάσκετ και για γάτο. Έχει από όλα τα παραμύθια. Καινούργια ρούχα για στριπτής ή για αυτοκράτορα. Πιο underground παραμύθι. Εντάξει, συνέχιζε η διαφήμιση, γιατί να ξέρετε κάτι, ένας Garrett Ace 400i, Nell Tornado Ultra, δεν έρχεται μόνος του. Είστε με 4 υπέροχα δώρα. Τα πρώτα 3 είναι φτιάρι, φακός και γάντια. Σκιάχτηκα. Αυτά τα θέλεις για να ξεθάψεις το θησαυρό και να θάψεις και το συνέδριο που είχε το χάρτη και πήγατε να το βρείτε. Αλλά το κορυφαίο δώρο ήταν το τέταρτο δώρο, γιατί ήταν κόσκινο για χρυσάφι. Επικοινωνούμε στο επίπεδο της αισιοδοξίας. Ότι με ξεκίνησε κέρματα στην παραλία, πειρατικό σεντούκι, χρυσάφι ολούθε γύρω σου. Το μόνο πράγμα πιο αισιόδοξο σε διαφήμιση που έχω δει στη ζωή μου είναι διαφήμιση αποσμητικού. Που πάντα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπονοούν ότι μαλάκα ψεκάσουμε αυτό και θα σπιαστεί η πούτσα από το πείδημα. Σαν να περπατά στο σούπερ μάρκετ και σου λέει με 2 αποσμητικά δώρο, 40 καπότε και χειροπέδε. Βασικά πάρε και μηχάνημα με νούμερα, θα έχει κόσμο απόψε. Σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ καλός στις δικαιολογίες. Η από εδώ πτέρυγα κεντρική λέει δικαιολογίες για να δω. Ο ένας το είπε με πολύ πάθος. Ναι! Έχω χειώσει 7 παρέες για να είμαι εδώ σήμερα. Όλοι λέμε δικαιολογίες. Όλοι έχουμε έτσι μια κλασική φαρέτρα με δικαιολογίες που περιλαμβάνει το είχε κίνηση. Είμαι κρυωμένος. Έχω δέκατα. Το αγαπημένο μου κάτι με περιτριγυρίζει. Αυτό είναι αποθέωση γιατί αφήνει ένα παράθυρο. Μετά μπορεί να βγω. Με περιτριγύρισε, μάφησε, δεν ήταν κάτι. Με σένα δεν θέλω να κοφτώ. Ωραίες δικαιολογίες είναι που εμφανίζονται σε διάδες, δικαιολογίες ντόμινο. Λες τη μία μέρα μία δικαιολογία και για να το στηρίξεις, ξεκλειδώνεις άλλη δικαιολογία για την επόμενη μέρα. Δευτέρα θα φάμε οικογενειακός. Τρίτη, έφαγα κάτι, με πείραξε. Φίλος από Αγγλία, 2 δικαιολογίες από χρυσάφι. Το ήρθε ο Γιάννης από Αγγλία, θα βγούμε να τον κεράσουμε. 10 μέρες μετά, αύριο τελευταία του μέρα, θα βγούμε να κεράσει αυτός. Αλλά εγώ το έχω ρισκάρει στη ζωή μου. Έχω δοκιμάσει διάφορες δικαιολογίες. Έχω αργήσει 2 ώρες για δουλειά και έχω πει κλείστηκα στο ασανσέρ. Δυσκολεύτηκε η πυροσβεστική να με βγάλει. Δεν είπα άργησε, δεν θα ρίξουμε λάσπη στους πυροσβέστες. Επίσης, άκυρη δουλειά. Αν έχεις να κάνεις μια άκυρη δουλειά, μπορεί να λειτουργήσει σαν πολύ καλή δικαιολογία. Μου έχουν πει να πάμε σινεμά και είπα όχι, έχω να σετάρω τα κανάλια στην τηλεόραση. Βρέθηκε ο αντένα στο 8, έχει γαμηθεί το σύμπαν μου. Ωραίο να έχει λίγο σουρεαλισμό η δικαιολογία. Ήθελε φίλος να έρθει σπίτι για καφέ και του είπα: όχι, έχω να πάω ένα καπέλο στον ημιόροφο. Πάρτε το, αυτό χρησιμοποιήστε το. Αλλά εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες που λέγαμε σαν παιδιά, θα ήθελα να τις έχω σαν ενήλικας, δηλαδή το αυτός με χτύπησε πρώτος. Νόμιζα ότι είχαμε γεωγραφία σήμερα.
Να χρωστάς 3 νίκια, να σε πάρουν τηλέφωνο και να πεις νόμιζα ότι είχαμε γεωγραφία σήμερα και να το κλείσεις. Και η κορυφαία παιδική δικαιολογία, η αγαπημένη μου ήταν το πέθανε η γιαγιά μου. Γιατί όταν είσαι μικρός, δεν ξέρεις τι θα πει ότι πεθαίνει κάποιος. Αλλά ξέρεις ότι γαμάει για δικαιολογία. Κυρία, δεν έφερα διαβήτη γιατί πέθανε η γιαγιά μου, πάρ' το. Είχα συμμαθητή στο δημοτικό που σκότωσε το μισό του σόι σε τοπική μενταλίκα. Μόνο και μόνο γιατί είχαμε γυμναστική και δεν φόραγε φόρμα. Αλλά η κορυφαία δικαιολογία που έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου και θέλω να τη μοιραστώ με εσάς, η καλύτερη μου ήταν χρωστούσα 2 DVD 3,5 χρόνια. Γελάνε τριαντάρδες, τα πιτσιρίκια δεν έχουν ιδέα τι λέω. Νίκιαστε στο online, πώς δούλευε το. Λοιπόν, χρωστούσα 2 DVD 3,5 χρόνια. Με πήραν τηλέφωνο να τα επιστρέψω. Υπονόησα ότι ήμουν φυλακή. Εγώ. Είπα, ήθελα πολύ, δεν με αφήνανε. Μου λένε εξωτερικό για σπουδές. Λέω, όχι, αλλά το λες και μεγάλο σχολείο. Σαν χώρα βιώνουμε μια πολύ, πολύ μεγάλη προσφυγική κρίση. Χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από τη χώρα και αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον και εκατοντάδες πνίγονται καθοδόν. Δεν ξεκινάει πολύ καλά αυτό, ε. Και ξέρεις, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας πήγαν και τους βοηθήσανε. Εγώ δεν πήγα, είχα να πάω ένα καπέλο στον ημιόρφο, ξέρετε πώς. Αλλά πάρα πολλοί πήγανε και πήγανε τρόφιμα και πήγανε κουβέρτες. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι τα μέσα και οι εφημερίδες, τα κανάλια και τα site τους βάφτισαν αυτούς τους ανθρώπους αλληλέγγυους. Οι αλληλέγγυοι πήγανε τρόφιμα, οι αλληλέγγυοι πήγανε κουβέρτες. Αυτό που παρατήρησα και δεν ξέρω αν το παρατήρησε και κανένας άλλος είναι ότι όποτε λέγανε τη λέξη αλληλέγγυος, κρύβανε και μια καχυποψία. Λέγανε πάντα, ποιος κρύβεται πίσω από τους αλληλέγγυους. Ποιος υποκίνησε τους αλληλέγγυους. Το οποίο είναι μαγικό να πάρεις μια από τις ευγενέστερες αρετές σαν την αλληλεγγύη και να την πολλιάσεις με καχυποψία. Εγώ να το γενικεύσουμε αυτό και σε 5-10 χρόνια να κάνεις μετακόμιση και να πεις είχα μετακόμιση και ήρθαν και βοηθήσανε, ρε. Ήτανε 5-6 από αυτούς, ξέρεις. Τους φίλους μου. Ποιος κρύβεται πίσω από τους φίλους μου. Να σου πει κάποιος, ωραίο πουλόβερ μου το έπλεξε αυτή η γιαγιάκα μου. Ποιος υποκίνησε τη γιαγιάκα μου. Για να κλείσω το πρώτο μέρος, να σας πω έτσι κάτι τελευταίο για μένα. Δεν πιστεύω στα ζώδια. Γιατί τελείωσα το δημοτικό με την πρώτη. Πέμπτη, έκτη, γυμνάσκολη. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στα ονόματα. Θεωρώ ότι το μικρό όνομα που έχουμε και κουβαλάμε στη ζωή μας καθορίζει πολλά πράγματα για αυτήν. Θα δώσω μερικά παραδείγματα, σε κάποια θα συνδεθούμε. Αν λέγεσαι Λευτέρης, καπνίζεις. Δεν έχω δει Λευτέρη που δεν κάπνιζε. Έναν είχε το λαιμό του εκείνη τη μέρα. Αν λέγεσαι Ανδρέας, θα είσαι καλό παιδί, αλλά πού και πού, λίγο μαλάκας. Αν λέγεσαι Ιάσονας, πολύ ωραίο παιδί, φουλχαζός. Επίσης υπάρχουν μερικά γυναικεία ονόματα που για κάποιο παράξενο λόγο τα παίρνεις μόνο μας από πανέμορφη μέχρι μουνάρα. Δανάη, Ήρυδα, Λιδία, πάντα μουνάρες. Αν ένα μωρό είναι άσχημο, δεν το βαφτίζει ο παπάς Λιδία. Του το φέρνουν και λέει αυτό το πράγμα Λιδία δεν το λέμε. Λουκία γίνεται. Το όνομά σου μπορεί να καθορίσει το επάγγελμά σου, αν λέγεσαι Νόντας ή Φόντας, μια μέρα θα ανοίξει ταβέρνα. Αν μια οικογένεια έχει και Νόντα και Φόντα, η ταβέρνα θα λέγεται τα δύο αδέρφια. Το όνομά σου λέει πράγματα για τους γονείς σου, αν λέγεσαι Φρίξος ή Φιντέλ, οι γονείς σου προτιμούσαν σκυλί. Προέκυψε, σε κρατήσανε, αυτό ήταν όλο. Επίσης καταλαβαίνεις πόσο χιούμορ έχουν οι γονείς του άλλου, γιατί έχω ένα φίλο πάρα πολύ αστείο. Στο φίλο μου το λένε Άρη Χρήστου, έκανε κόρη και την βάφτισε Αγκάθα. Και γνώρισε ένα τετράχρονο που μου λέει μια Αγκάθα Χρήστου. Σκύβω και εγώ και λέω ποιος έκανε το φόνο αγάπη μου. Μου λέει ο Μπάτλερ, λέω πρωτότυπο να το δουλέψουμε. Επίσης υπάρχουν ονόματα που είναι πολύ κοινά, πρέπει να συνδυαστούν για να κάνουν κάτι ωραίο. Ένας Γιάννης, τίποτα ιδιαίτερο. Μία Μαρία, λίγο καλύτερα. Γιάννης και Μαρία μαζί, μπούμπα. Πας διακοπές με τον Γιάννη και τη Μαρία, υπέροχοι άνθρωποι καλύτερη ζωή σου. Τράβα με την Αλέκα και τον Τάσο, ψακώνονται όλη μέρα. Μια και λέμε για ζευγάρια, ακόμα δεν έχω δει σε παράσταση Νίκο με Ελένη. Έχουμε Νίκο με Ελένη απόψε. Ποτέ δεν έχουμε. Του το μαθαίνει ο νονός του, δεν εξηγείται αλλιώς. Νικολάκι μου, ποτέ με Ελένη, όλους που ήταν. Πάω. Επίσης υπάρχουν ονόματα που ξέρεις ότι απέναντί σου στέκεται ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή ο Ιάκωβος, ο Παντελής και ο Στάθης. Ποτέ δεν θα σου παίξουν μαλακή. Όχι αυτή, κατάλαβες τι εννοώ. Βγαίνεις ένα βράδυ για τσίπουρα και γνωρίζεις ένα Λάμπρο, ένα Κώστα και ένα Παντελή. Σας το λέω εγώ. Πιες όσο γουστάρεις. Παντελή, σε γυρίσει σπίτι σου. Εκτός αν έχει Παντελής και στο επώνυμο. Α, εδώ ήταν η γραμμή, ε! Sorry. Η μισή το εξηγούνε κιόλας. Βάλω τον Παντελήδη, θα λέει. Σας δίνω λίγο χρόνο, γιατί αυτό χαρήκατε λίγο παραπάνω εδώ, ε!
Όλοι οι ροκάδες εδώ μαζευτήκανε. Επίσης υπάρχει ένα γυναικείο όνομα που είναι πάντα καλό. Δεν είναι πάντα καλό. Είναι φάρος καλοσύνης σε ελληνική κοινωνία. Είναι ένα και είναι το Κατερινάκι. Το Κατερινάκι είναι πάντα καλό και το Κατερινάκι είναι πάντα μελαχρινό. Αν είναι φυσική ξανθιά, στα 15 το έχει κάνει κάτια. Μετά τα 50, τα μάθημα αυτό κάνει και έτσι, αλλάζει άλλη μία. Αλλά το αγαπημένο μου όνομα μακράν, σε όλα τα ονόματα το αγαπημένο μου όνομα είναι το Δημήτρης. Έχουμε Δημήτρης απόψε να κάνουνε, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το λατρεύω το Δημήτρης, γιατί το Δημήτρης έχει 400 υποκοριστικά. Το Πάτροκλος δεν έχει ούτε ένα. Κανένας δεν έχει πει που είναι ο Πάτη. Δεν έγινε αυτό. Το Δημήτρης έχει 400 και αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ότι κάθε Δημήτρης πρέπει να τα ξέρει και πρέπει να γυρνάει και σε 400. Ένας Δημήτρης υποχρεούται να γυρίσει στο Δήμος, στο Μίμης, στο Μητρούσης, στο Μητρέλης, να τα ξέρετε αυτά. Το ζητάμε σαν κοινωνία. Από το Κωνσταντίνος δεν το ζητάμε αυτό. Ένας Κωνσταντίνος δεν γυρνάει ποτέ στο Κώστας. Και μαλάκας ο Κωνσταντίνος σε διορθώνει και από πάνω. Κάνει Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Αλήθεια, μαλάκα, τράβα πέστε στο Μητρούση αυτό. Υπάρχει υποκοριστικό του Δημήτρης που είναι Τάκης. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης καβάτζο σε υποκοριστικό του Παναγιώτη. Πήγε και το τραμπούξι, λέει το Παναγιώτη, τι το κάνεις πολύ μεγάλο. Τάκης, φέρ το μαλάκα το Τάκης. Πάνος, θα το πάρω αν το χρειαστώ. Και έχω πει τόσα υποκοριστικά του Δημήτρης και δεν έχω ακουμπήσει καν το φάσμα του Μίτσου. Την πηγή όλων των υποκοριστικών. Από Δημήτρης θα γίνεις Μίτσος, από Μίτσος the sky's the limit. Στη ζωή μου έχω δει τα πάντα. Έχω δει Μίτσο, Μιτσάρα, Μιτσάκο, Μιτσάκι σε ουδέτερο. Λένε δεν φεύγουμε, περιμένουμε το Μιτσάκι. Δεν ξέρω τι θα έρθει. Θα είναι μόνο του, με το Μιτσούλι μαζί. Έχω δει παραλλαγές Μάιτσο, Μιτσέα, Μιτσεόλ. Έχω δει σε άλλες γλώσσες. Έχω δει Τσοσμί στα Ποδανά. Ευχαριστώ τα 10 τσακάλια. Έχω δει Μιτσούκο στην Ιαπωνία. Έχω δει Τσουκομί που είναι Ιαπωνέζικα Ποδανά. Έχω δει Μίτσικαν στην Αμερική. Μάτσου Μίτσου στο Περού. Το έχω δει σε σύνθημα σε τείχο Μίτσο ταξικό. Κβαντική φυσική μελετάνε το φάσμα του Μίτσου. Στην Ελβετία, στο ΣΕΝ, τώρα που μιλάμε γίνεται αυτό. Κάθε δύο μήνες ανακαλύπτει και ένα νέο σωματίδιο της οικογένειας του Μίτσου. Αυτοί οι επιστήμονες λέγονται Μιτσόλογιστ, αλλά. Στα λογοπαίγνια βρεθήκαμε πολύ κοντά, Μιχάλης μορφωμένους βάλαμε σήμερα. Από 7 πτυχία έχει ο καθένας. Αλλά θα κλείσω το πίτι με τα ονόματα και θα πω το εξής. Ότι σε κάθε παρέα στην Ελλάδα είναι συγκλονιστικό ότι πάντα υπάρχει ένας ψηλός που αυτό που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι ψηλός. Ανάζει σε καφετέρια που είσαι ψηλέ, γυρνά είναι τόσο. Ετοιμάζεσαι να πει κάτι, σκότει την παρέα του είναι ακόμα πιο κοντή. Τι να κάνουμε, μαλάκα, εμείς αυτόν έχουμε. Κάθε παρέα έχει έναν αφάνα και κάθε παρέα έχει έναν που το λέει μόνο με το επώνυμο. Ψαχτείτε. Ειδικά αν έχεις μικρό όνομα μέσα στο επώνυμο, μέσα Καραγιάννης, τον Μπούλο, θα σε μοιάζει Καραγιάννης. Βασικά θα σε Καραγιάννης όπως Μαντόνα, αυτό είναι. Ήδη σου οι φίλοι δεν ξέρουν το μικρό σου. Χρόνια πολλά, κάρτα, δώρο στην κορδί παπάρια, δεν παίζει να πάρεις. Πού και πού, αν λείπεις από κάνα καφέ, το συζητάνε λίγο μεταξύ τους. Μαλάκα. Τον Καραγιάννη στο μικρό, πώς τον λένε κανονικά. Και εκεί δεν ξέρουν και το πάνε με δοκιμές. Λευτέρη, όχι, δεν καπνίζει. Είστε ένα υπέροχο κοινό, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Αυτά από μένα και το πρώτο μέρος. Ένα τιτάνιο χειροκρότημα για τον αβήθιστο, τον απίθανο, τον αβάνιστο Μιχάλη Μαθηδάκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Χαίστηκα. Βλακίες θέλετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κείμενο του Βίρονα που λέει για τα ονόματα, γιατί όποτε υπάρχει στο κοινό λιδία, μετά την παράσταση είναι... Το είπε και το στάνταρ. Εγώ έχω άλλο κόλλημα. Έχω μια τεράστια αιμονή με το λάθος. Γουστάρω πάρα πολύ όταν ένα λάθος συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Με έναν τρόπο είμαι ερωτευμένος με την έννοια του λάθους. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα οδηγείτε? Για να σας δω. Χαλάνδρη. Ρε παιδιά, δεν είναι πολύ λάθος φάση όταν είμαστε με το αυτοκίνητό μας στο φανάρι που είναι κόκκινο και πετυχαίνουμε δίπλα μας κάποιο γνωστό μας. Κάτσε να πω τα αστείο, μισό λεπτό.
Και όσο είναι κόκκινο, του μιλάμε, λέμε τα νέα μας. Ανάβει πράσινο, τον χαιρετάμε και τον ξαναπετυχαίνουμε στο επόμενο. Και για κάποιο λόγο νιώθουμε περίεργα. Λες κι είναι μια σχέση που έχει τελειώσει και την τραβάμε από τα μαλλιά. Και γι' αυτό ή δεν του μιλάμε καθόλου. Σε βάση μέχρι τη σταδίου σε χαφίλο. Ή κάνουμε ότι βάζουμε μουσική, εντάξει, παίζει να μην έχουμε καν CD player. Πειράζουμε το σιδεράκι. Ή τον κοιτάμε με αυτό το ηλίθιο χαμόγελο. Βρε, πώς την πατήσαμε έτσι. Παγάσα. Λάθος. Επίσης, δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα έχετε έναν από αυτούς τους θείους που φτερνίζονται, λες και πέφτει χειροβομβίδα. Εννοείται. Μιλάω για αυτό το κλασικό Έλληνα θείο που κάνει φτέρνισμα βήχας ταυτόχρονα. Που είσαι αραχτός σε ένα μαγαζί κάπου και είναι από πίσω σου και ακούς ένα... Και είσαι σε φάση... Μαλάκες, πάρτε τα γυναικόπαιδα! Και πολλές φορές... δεν έχουν χαρτομάντιλο. Οπότε όταν είσαι κοντά, παίζει και μπόνους. Αν είσαι τυχερός, ψέκασμα πλάτη. Αν είσαι άτυχος, τυροκαυτερή στο μάτι. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτός ο θείος είναι ο μόνος θείος παγκοσμίως που έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Έχει καταφέρει να κάνει το φτέρνισμα, κάτι που είναι στιγμιαίο, να έχει διάρκεια. Τα άτομα φτερνίζονται και βγάζουν φθόγκους. Κάνουνε... Λένε τη λέξη ουλάς. Ο θεός του φτερνίσματος. Λάθος. Επίσης, δεν είναι πολύ λάθος φάση όταν μιλάμε με κάποιον φίλο μας στο Messenger ή στο WhatsApp και αυτός ταυτόχρονα μιλάει και με κάποιον άλλο φίλο μας. Οπότε αργά ή γρήγορα κάνει αυτό το κλασικό λάθος που ενώ σου στέλνει μία πρόταση, σου στέλνει και κάτι άσχετο που πήγαινε στον άλλον. Σας έχει τύχει, έτσι δεν είναι? Μιλούσα με μία φίλη μου στο Messenger και μου στέλνει το εξής μήνυμα. Το να λέμε σε κάποιον ότι τον αγαπάμε είναι εύκολο, εξάρχεια. Της απαντάω, εγώ δεν το λέω μόνο, αλλά και το εννοώ. Κερατσίνη. Το τρέλανα το μωράκι. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία για μένα είναι σούπερ λάθος και είναι τα αγαπημένα μου και είναι αντικείμενα. Το πρώτο είναι αυτή η κλασική φωτογραφία που έχουν οι γονείς μας στο σπίτι από τα νιάτα τους, που είναι ή από τα μπουζούκια ή από ένα γάμο που ο μπαμπάς κερνάει μπουκλοχέτη και σταυρουδάκι και η μαμά είναι με λακ και βάτες. Λες και έκατσε ο Bon Jovi δίπλα στο Τερλέγκα. Αλλά μακράν το αγαπημένο μου λάθος αντικείμενο είναι αυτή η πολύ παλιά κορνίζα που υπάρχει στο σπίτι της γιαγιάς μας ή στο εξοχικό μας, που είναι από το γάμο της προγιαγιάς μας, από μια άλλη εποχή, που οι άνθρωποι πραγματικά ήταν απίστευτα ταλαιπωρημένοι. Οπότε για μια στιγμή την κοιτάς και προσπαθείς να μαντέψεις ποιος είναι η γυναίκα. Γιατί είναι και οι δύο σαν το Βελιγκέκα, ρε. Είναι λες και το παίξανε κορώνα γράμματα πριν το γάμο για το ποιος θα κάνει την ύφη. Σε φάση... Κυριάκο τον Πούλο, εσύ θα γεννήσεις. Υπάρχουν λοιπόν αξιοσημείωτα λάθος πράγματα και φάσεις που έχουμε ζήσει. Και αν τραβήξουμε και λίγο αυτή τη λογική, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και αξιοσημείωτα λάθος άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Όπως για παράδειγμα, αυτός ο φίλος που είχαμε όλοι, που η μαμά του ήταν υπερπροστατευτική και κάθε 10-15 λεπτά τον έπαιρνε τηλέφωνο και αυτός ήταν ναι ρε μαμά, ναι, τις έφαγα τις φακές. Και εμείς πηγαίναμε κοντά στο ακουστικό και λέγαμε «Κώστα, έλα να με γαμίσεις! Φέρε και την ηρωίνη!» Και από την άλλη πλευρά της γραμμής άφησε ένα και κρεμόταν το ακουστικό. Ή αυτός ο συμμαθητής που είχαμε όλοι, που ήταν πάντα αδιάβαστος. Αλλά όταν το ρωτούσε η δασκάλα το μάθημα, όπου στις δεν έλεγε δεν ξέρω, το πάλευε. Προσπαθούσε να το σώσει μόνο με σάλτσες.
Που το ρωτούσε η δασκάλα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κώστα, πότε και με ποιους έγινε η συνθήκη της Λοζάνης? Και ο Κώστας ήταν, καταρχάς χαίρομαι μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη, τόσο για την πλευρά Α, όσο και για την πλευρά Β, βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι πρέπει να είναι οι συνθήκες. Αλλά πάλι για μένα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίες είναι σούπερ λάθος και είναι αγαπημένες μου. Η πρώτη είναι αυτοί οι φίλοι που όποτε βγαίνουμε για ποτό, επιτίθονται στα ξηροκάρπια, λες και τους κυνηγάνε. Δεν είναι φοβερό, με το που αποκουμπάει ο σερβιτόρος το πιατάκι στο τραπέζι, αυτοί ακούνε «Τους πάμε!» και μια φωνή στο κεφάλι τους, λέει «Φάτα τώρα γρήγορα, μην πίωσε, κοίτα, κοιτάει τα μίγδαλα!» και οι πούστιδες μας τρώνε μόνο τα πορτοκαλί και τα κάσιους και μας αφήνουν τον αποξηραμένο αρακά. Ό,τι φάση ο αποξηραμένος αρακά, να σηκώσει το χέρι του, ποιος τον τρώει τον αποξηραμένο αρακά εδώ πέρα. Ρε κοπελιά, έχει γεύση φτέρνα, ελεύθερου κάμπερ. Έχω δοκιμάσει, ξέρω. Αλλά μακράν για μένα η πιο λάθος κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί οι σαδιστές, αυτά τα κτίνη. Αυτοί οι άνθρωποι μόλις τους έχουμε γνωρίσει και για κάποιο λόγο τους έχουμε δώσει τον αριθμό του κινητού μας και όταν αυτοί μας τον ξαναδιαβάζουν για επιβεβαίωση τον κάνουν να ακούγεται εντελώς διαφορετικός αριθμός που του λες 6-9-42-44-11-67 και αυτός είναι ναι ρε 6-9-4-24-41 και εσύ είσαι όχι! Δεν είναι σαν να μπαίνεις στο δωμάτιό σου και να σου ανακατεύει τα πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες. Ανήκουν σε μια αίρεση. Και τα βράδια μαζεύονται με κουκούλες και θυσιάζουν παρθένες, χτυπώντας τις με Nokia 3310. Και λένε αριθμούς κινητών για να γουστάρουν με το λάθος τρόπο. 6-9-4-32-0! Περνάς καλά εσύ, ε. Θέλω σε αυτό το σημείο ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για το φίλο μου τον Βίρο. Να πάμε μία. Τον αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρει. Με τον Βίρονα παίζουμε γύρω στα 5 χρόνια μαζί. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα 2-3 φορές. Και ειδικά στις αρχές τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Ήταν αρκετά δύσκολα. Οπότε μέσω της δουλειάς έχουμε αναπτύξει μια πολύ ισχυρή φιλία. Που στους άντρες αυτό το πράγμα μεταφράζεται ότι ο ένας έχει συχαθεί τη μούρη του άλλου. Εγώ πλέον αρχίζω να λέω και τα προβλήματα που έχω με τον Βίρονα δημοσίως, λες και είναι ο άντρας μου. Δηλαδή αυτή την περίοδο έχω δύο προβλήματα με τον Βίρονα. Το πρώτο είναι αμεληταίο, το δεύτερο είναι τεράστιο. Το πρώτο είναι ότι όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες, είναι ο πιο άμπαλος άνθρωπος που υπάρχει στον πλανήτη. Έχουμε μείνει με τη μηχανή μου, του έχω πει «κατέβα να σπρώξεις» και με έσπρωξε στα πλάγια. Με φουλ αυτοπεποίθηση. Και σε φάση το έχω κάνει 100 φορές. Θα δουλέψει και τώρα! Λες και το μηχανάκι είναι καβούρι. Και γυρνάω και του λέω «ρε μαλάκα τι κάνεις, με σπρώχνεις στα πλάγια» και μου λέει «δεν σε σπρώξα στα πλάγια, σε έσπρωξα διαγώνια». Ότι το μηχανάκι δεν είναι καβούρι. Είναι αξιωματικό στο σκάκι. Αλλά πάμε, παιδιά, στο σοβαρό πρόβλημα. Εδώ θα χρειαστώ και τη βοήθεια του φωτιστή, γιατί θέλω να μου τους φωτίσει λίγο να τους δω. Θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα υποφέρετε από το ροχαλιτό του συντρόφου σας? Γιατί ο Βίρονας ροχαλίζει. Για να σας δω. Εντάξει, ήταν ένα μούφα χειροκρότημα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλες γυναίκες οι οποίες είναι καταπιεσμένες. Και είναι ένα χειροκρότημα που ξεκινάει δυνατά και μετά σβήνει. Γιατί συνήθως χειροκροτάει η γυναίκα, γυρνάει ο άντρας και το κορίτσι είναι... Συγγνώμη, άντρα, λάθος έκανα. Κουνούμπι να μεθάνω, σκότωσε. Ή άλλες φορές, αν τον έχει βάλει να κοιμάται σπίτι και έχει έρθει μόνη της, χειροκροτάει έτσι. Αλλά για φώτισε. Για... Ποια ήταν εδώ πέρα, ποια χειροκρότησε εδώ πέρα, για να δω. Α, την έδωσε η άλλη. Δεν κάνει φίλη.
Ροχαλίζει συχνά ο σύντροφός σου? Λίγο. Ωραία. Από όλες αυτές τις φορές, πόσες φορές έχεις σκεφτεί να τον σκοτώσεις? Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε. Χωρίς θυμό, με αυτή την ψυχραιμία που επιστρατεύεις, μπροστά σε μία έκτακτη ανάγκη, που τον κοιτάς και λες, για να συνεχιστεί η ζωή μου, πρέπει να πεθάνει. Η μικρή θα βγει στο κλαρί, ο μικρός θα πουλάει σίσα και θα μένουμε σε χαρτόκουτα. Αλλά πρέπει να πεθάνει. Σου έχει συμβεί? Λίγο σχεσάρα έχεις. Παιδιά, εμένα μου συμβαίνει το ίδιο με το Βίρονα, όταν τύχει να κοιμηθούμε στη περιοδία, στο ίδιο δωμάτιο. Θέλω να το σκοτώσω, ροχαλίζει απίστευτα. Οπότε έχω ανακαλύψει κάποιες τεχνικές για να κοιμάμαι πρώτος. Σημείωνε εσύ. Το 90% των περιπτώσεων λύνεται έτσι. Την καλύτερη συμβουλή μου έχει πει η γιαγιά μου. Δώσ' του το τηλεκοντρόλ. Ξέρει πρεζόγρια. Μη γελάτε που κορυδεύω τη γιαγιά μου. Εγώ έχω ανακαλύψει κάποιες άλλες παρεμφερείς τεχνικές για να κοιμάμαι πρώτο. Για παράδειγμα, μπαίνουμε στο δωμάτιο, την πέφτουμε στα κρεβάτια, βγάζω τηλεκοντρόλ, βάζω ταινία που δεν έχει δει και του πετάω την ατάκα καλά, αυτή η ταινία γαμάει. Ειδικά το τέλος. Σοβαρά ρε Μιχάλη. Ναι, ναι, ο Κρις Φέτας, τα καλύτερά του. Αν αυτό δεν πιάσει, εκμεταλλεύομαι τη φλιαρία του Βίρονα. Ο Βίρονας είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να μιλάει. Του κάνεις μια ερώτηση, σου απαντάει σε όλο το φάσμα της ερώτησης, σε όλες τις υποενότητες, σε όσες γλώσσες ξέρει. Οπότε όταν το δω ότι πάει να γλαρώσει, του πετάω μια ερώτηση και αρχίζει και μιλάει αυτός. Αλλά το κόλπο είναι να είναι σύνθετη ερώτηση. Γιατί όσο πιο σύνθετη, τόσο πιο πολύ ώρα θα μιλάει. Δεν τον ρωτάω ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Τον ρωτάω αν ο Ρίτς από το Τόλμη και Γοητεία θα μπορούσε να γίνει νηπιαγωγός. Δεν τον ρωτάω ποιο είναι το αγαπημένο του συγκρότημα. Τον ρωτάω πώς και δεν έχουν ενοποιηθεί τα κτέλ στην Κρήτη. Αν αυτό πιάσει, ο Βίρονας δεν παίζει να κοιμηθεί πριν από... Βασικά δεν παίζει να κοιμηθεί. Έχω ξυπνήσει 8 το πρωί και τον έχω δει από πάνω μου με χάρτη να είναι... Λοιπόν, Μιχάλη, κεντρικό σταθμός Ηράκλειο. Όλα φεύγουν χανιά ρέθυμνο και ένα μικρό ανταπόκριση Ιερά Πέτρα. Τώρα, αν αυτό δεν πιάσει και κοιμηθεί πρώτος, κάνω αυτό το κλασικό κόλπο που κάνει η μάνα μου στον πατέρα μου, που ενώ κοιμάται του κάνει... Ήταν σπρώχνος στα πλάγια. Και θα μου πει κάποιος, εντάξει ρε Μιχάλη, εσύ δεν ροχαλίζεις. Βεβαίως και ροχαλίζω. Αλλά το δικό μου το ροχαλιτό παλεύεται. Γιατί είναι το default, το generic. Ναι, είναι αυτό το ροχαλιτό που το ακούς και ξέρεις ότι στο σπίτι μου είναι ένας τίμιος άντρας που ήπιε Άμστελ, είδε μπάλα και έδιρε τη γυναίκα του. Αυτό που έχει ρυθμό 2/4, πάει μπουμ, παμ, μπουμ, πα, το ροχαλιτό Μίκης Θεοδωράκης που έχει κουπλέ, ρεφρέν και σόλο. Κουπλέ εισπνοήπριον ο Κορδέλα, ρεφρέν εκπνοή στοιχειωμένο σπίτι, και σόλο χασμουριτό ακατανόητη μουρμούρα. Και αυτό το ροχαλιτό, παιδιά, έχει ρυθμό. Παλεύεται. Είναι χασαποσέρβικο. Ο Βίρονας, όταν ροχαλίζει, παίζει τζαζ με επιρροές black metal. Που κάνει αυτό το εντελώς άριθμο, που έχει μέσα και άπνιες και είναι σαν σκατά. Που κάνει... Χίγγερε, χίγγερε! Πού το κοιτάς και λες, μαλάκα, δεν ξέρω τι κατοικεί εκεί μέσα. Πού είσαι έτοιμος να πάρεις σταυρό και αγιασμό και να σε φύγει από το σώμα του δαίμονα! Που περιμένεις ότι κοιμάται το κεφάλι του θα γυρίσει 360 μοίρες ή θα ανοίξεις τα μάτια σου να τον δεις στο ταβάνι να είναι... Τόσο αγαπώ το Βίρονα. Και σε μία από τις περιοδίες που κάναμε... Ανάσες θέλει, δεσποινείς, δεν βγαίνει. Και σε μία από τις περιοδίες που κάναμε, περάσαμε και από την πανέμορφη Καρδίτσα. Έχουμε κάνα καρδιτσιώτη απόψε εδώ. Για δώστε λίγο πόνο. Ευχαριστώ και τους 4.
Είστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, αυτό ήθελα να πω, και αν έχω πιέσει το και ένα ψέμα... Καταγγείλτε με. Όχι, πείτε το μου μετά, δεν έχω, θα το δείτε. Περάσαμε από την πανέμορφη καρδίτσα και πέσαμε σε ένα τοπικό πανηγύρι που είχε κολλήσει αφίσες. Τις ξέρουμε τις αφίσες που βάζουν στα πανηγύρια, ναι, όχι. Που είναι μεγάλες, διπλής όψης και δείχνουν έναν τοπικό καλλιτέχνη που δεν ξέρει τι θα πει κούρεμα. Αν είναι άντρας, είναι χετέμπο. Κρατάει κλαρίνο, ονομάζεται από Άρης Μουγκοπέτρος έως Τάκης Τσαρτσαράγκος. Αν είναι γυναίκα, είναι μια θίτσα με μαλλίγιο καρίνης. Ονομάζεται Γαριφαλιά Τσομελέκη. Και αν η αφίσα εκτείνονταν προς τα κάτω, σίγουρα θα κρατούσε λεκάνη με φασολάκια. Εντάξει, είναι προφανές ότι αυτά είναι τα κανονικά τους ονόματα. Δεν θέλω καν να μπω στη σκέψη ότι κάποιος το διάλεξε. Για καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Ότι πήγε η γυναίκα στον παραγωγό και είπε: «Ξέρεις κάτι, μην γράψεις το όνομά μου. Γράψε καλύτερα Παγώνα Δελιμπούρα». Και το εξίσου φοβερό είναι ότι όλες αυτές οι αφίσες είναι χάλια. Σου δίνει την εντύπωση ότι παίζει να είναι το αισθητικό τους ρεύμα αυτό. Ότι παίζει να κάνουν meeting πριν από κάθε αφίσα για να βεβαιωθούν ότι το αποτέλεσμα θα είναι σκατά! Λοιπόν, μάγκες, όπως είπαμε, το design θα το κάνει ο γραφίστας από το σουβλατζίδικο. Τη φωτογραφία θα την τραβήξουμε με Kodak από το περίπτερο. Και για φόντο τι να βάλουμε αφεντικό? Σύννεφα από Windows 95. Θα τα λατρέψουν. Τι λέει, κάνουμε τα φασολάκια να την κρατήσουμε? Διάολε είναι υπέροχη. Αλλά δεν μας βγαίνει σε α3. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό το αριστούργημα, έχετε παρατηρήσει ότι μετά, στο πάνω ή στο κάτω μέρος της αφίσας, κολλάνε μια λευκή λωρίδα χαρτιού με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις. Το έχουμε? Που γράφει, εγώ θα γίνει 13 Μαΐου, στην τρίτη γιορτή ντομάτας, στο κλειστό γυμναστήριο Κεραυνού Ποταμούλας και στα ελληνικά, φιάλι, τσόνι. 50 ευρώ, παρένθεση, red label. Φιάλι, τσόνι, 80 ευρώ, παρένθεση, βλακ. Σουβλάκι λουκάνικο, 2,5 ευρώ, παρένθεση, με ψωμάκι. Παιδιά, στην καρδίτσα που ήμασταν, ο τύπος που ανέλαβε να κολλήσει τις αφίσες, ξέχασε να βάλει αυτή τη λευκή λωρίδα χαρτιού με τις πληροφορίες. Και έγινε φασάρα. Γιατί γέμισε όλη η καρδίτσα με κάτι αφίσες που έδειχναν έναν τύπο να κάθεται έτσι. Έγραφε από πάνω Κώστας Αντωνίου και τίποτα. Σε φάση αυτό είναι. Το πρώτο Thug Life σε αφίσα. Το κοιτούσες και έλεγες in installation. Σοβαρά, γιατί δεν είχε καμία πληροφορία, οπότε μπορούσες να την ερμηνεύσεις όπως ήθελες. Οπότε ή θα υπέθετες ότι η καρδίτσα για χρόνια βασανιζόταν από το ερώτημα «Ποιος είναι ο Κώστας Αντωνίου?» και η αφίσα ήρθε να το απαντήσει «Αυτός!» Πώς δεν έγραφε από κάτω 1-0. Αλλά απ' την άλλη, θα μπορούσες να υποθέσεις ότι ενδέχεται ο Κώστας Αντωνίου στην καρδίτσα να είναι τόσο μούρι που τα πάντα για αυτόν είναι αυτονόητα. Ότι στην καρδίτσα τρία πράγματα μαθαίνεις από μικρός. Να τηγανίζεις πέστροφα με βούτυρο, να παίρνεις επιδότηση για τον μπαμπάκι και να τρως το φαΐ για να μην θυμώσει ο θείος Κώστας Αντωνίου. Και αφού το καταλάβανε για να το διορθώσουνε, τι κάνανε τα άτομα? Πήραν ένα μαρκαδόρο και γράψαν πάνω σε κάθε αφίσα ένα κινητό. Μόνο αυτό! Πώς δεν γράψανε και παίρνω πίπες? Παιδιά, συγγνώμη! Σε ποιο σύμπαν θα έκανε αυτό τα πράγματα καλύτερα, αφού πάλι δεν είχες ιδέα ποιος είναι ο άνθρωπος? Ότι τι! Ο Κώστας μπορεί, εσύ τι θέλεις? Χάλασε το τηλεκοντρόλ, Κώστας Αντωνίου! Δεν τρώει το παιδί της μελιτζάνες, Κώστας Αντωνίου! Σε χάιδεψε ο θείος σου και σου είπε «Αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό»? Με το πιο άρρωστο αστείο γελάσατε μετά. Γαμάτα παιδικά χρόνια, ε. Καλώς ήρθες στο γκρουπ. Φύγε, φίλο, από τη σκηνή μου. Ρε, παιδιά,
Δεν είναι φοβερό που όταν ένα κορίτσι είναι απλά συμπαθητικό, με το που μας συστήνεται με εξωτικό όνομα, στα μάτια μας γίνεται μουνάρα. Δούλευα για μια μεγάλη περίοδο σε ένα νησί ως μπάρμαν και έσκασε μύτη ένας φίλος μου Ισπανός με την καινούργια του κοπέλα. Ισπανίδα και αυτή, ψηλή, ανοιχτόχρωμα μάτια, γιατρός, είχε όλο το πακέτο, αλλά το σημαντικότερο τη λέγανε Ολάγια. Γιατί ένα τέτοιο όνομα σου διαγείρει το φαντασιακό, σου αναστατώνει τις αισθήσεις, γιατί ακούς Ολάγια και τάκ! Βλέπεις τη Σιέρα Νεβάδα. Ακούς Τασία. Τάκ! Βλέπεις το Κρυονέρι. Μα εσύ τριγκάρι, ρε, ακούς Ολάγια και σκέφτεσαι ο Χωσέ Αρμάνδο πρέπει να πεθάνει. Ακούς Κετούλα. Σκέφτεσαι, ρε, δεν της πλήρωσε τα κοινόχρηστα. Πάει από μόνο του, ακούς Ολάγια και συμπληρώνεις, αυτά τα μαργαριτάρια είναι για σένα. Ακούς Σούλα, συμπληρώνεις, είπες ότι θα τσιμπήσεις, μου βάγες όλο το πιτόγυρο. Με επηρέασε τόσο πολύ το όνομα Ολάγια, που πέρασε μέσα μου σε δεύτερη μοίρα το ότι ήταν ωραία γυναίκα και σε τρίτη το ότι ήταν άνθρωπος. Θα έλεγα ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακόμα κι αν η Ολάγια ήταν απορροφητήρας. Και ένα βράδυ ήμουνα μόνος μου στο μπαρ και έκανα προετοιμασία. Και όλη αυτή τη διάρκεια, ρε παιδί μου, με έπιασε αυτή η μαλακία που σε πιάνει όταν είσαι μόνος και νιώθεις ασφαλής και ξέρεις ότι κανείς δεν σε κοιτάει. Π.χ. που είσαι στο μπάνιο και τραγουδάς Μαράια Κάρεϊ, στο Τιμωτέι. Ή που κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και χωρίς λόγο σου σκάς γλωσσόφυλλο. Μόνο εγώ το κάνω. Ή που είσαι αγοράκι, ξυπνάς το πρωί στο κρεβάτι, αρπάζεις το μαξιλάρι και του λες «Υποτάξου στον επιπίτορα, κοριτσάκι!» Μοιράστηκα πολλά. Μια δυσποινίδα εδώ είναι. Και όση ώρα εγώ, παιδιά, κοινό, βάζω μπύρες στο ψυγείο, μου τα σκάει ότι είμαι αφηγητής από τρέιλερ μεξικάνικου. Και αρχίζω και λέω μόνος μου, Ολάγια, ένα κακομαθημένο πλουσίο κόριτσο. Ολάγια, την υποτάσσει ένας Έλληνας, ο Μιχάλης Μαθιουδάκης. Ολάγια, σύντομα στο Μέγκα. Και μετά το χάνω και τα πάντα γύρω μου είχαν σχέση με την Ολάγια και ήμουνα Ολάγια, μου έχει τελειώσει το Τζέινσον. Και μετά το χάνω ακόμα πιο πολύ και κάνω σαν 5 χρονών παιδί που επειδή μου αρέσει ο ήχος Ολάγια, τον βάζω σε όποια πρόταση να είναι χωρίς κανένα νόημα. Σε φάση βάζω στον καφέ 2 κουταλιές Ολάγια. Πάλι στα ζυβρίσια δεν βλέπουν ότι έχει πετσικάρει το Ολάγια. Τι ακατάστατο μαγαζί, του τα έχω πει, αλλά τον Ολάγια για τον πλένεις. Το σαπούνι σου, Ολάγια. Παιδιά, όλη εκείνη την ώρα υπήρχε ένας άνθρωπος στο μαγαζί που προσπαθούσε να διαβάσει ένα βιβλίο. Δεν τα κατάφερε. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν η Ολάγια, η οποία μέσα σε 10 λεπτά άκουσε το όνομά της 446 φορές. Χωρίς να της απευθύνει το λόγο κανείς. Αλλά το χειρότερο, επειδή η γυναίκα δεν ήξερε λέξη ελληνικά, δεν καταλάβαινε τίποτα από όσα έλεγα, εκτός από το όνομά της. Παιδιά, φανταστείτε την ακυρωσύνη. Να σκάχωσω εγώ σε ένα μπαρ στην Ισπανία και η μπαργούμα να είναι «Μιχαλής! Los pecados de su padre le llevan al punto límite! Μιχαλής! Se me acabó el Jameson! Μιχαλής! Προξιμαμέντε εν Μέγκα! Περνάμε καλά! Κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών αυστηρά και τα λέμε στο δεύτερο μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Χειροκροτάτε, μην είναι άβολο!